Μιλάμε για μια σειρά διατυπώσεων, κύριε Χατζηνικολάου, για το θέμα ότι μπορούμε με μπαλώματα να φτιάξουμε για την οικονομία. Ουσιαστικά δεν έχει γίνει καμία πρόταση για το πώς θα αναδιορθωθεί όλη η πορεία της οικονομίας σε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει παραγωγή πλούτου και προστιθέμενης αξίας στη χώρα. 450.000 οικογένειες δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο. Έχουμε επίσης τα προγράμματα αυτά των ΜΚΟ, τα οποία θεωρώ για κατ' εμένα πάρα πολύ ύποπτα. Με εργαζόμενους μέχρι των 29 ετών, 30 και 32, λέει ο κύριος Υπουργός, θα το κάνουμε. Μέχρι τότε όμως, αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώνουν χαράτσια, καλούνται να πληρώνουν φόρους, και αν σήμερα ένας άνεργος κατά τύχη έχει και ένα σπίτι μέσα από, από κληροδότημα, καταλήγει στο τέλος να μην μπορεί να πληρώσει την εφορία, με αποτέλεσμα και η εφορία να τον κυνηγάει. Και έχουμε μια τέτοια πολιτική ουσιαστικά απέναντι στην κοινωνία. Αντί να κάνουμε σε μια εποχή κρίσης σύμμαχο την κοινωνία, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να την κάνουμε αντιμέτωπη, να την κάνουμε εχθρό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η ουσία όμως δεν είναι να μείνουν στις διατυπώσεις, είναι ούτε ψεμπαλώματα. Να πάμε παρακάτω. Αυτή η οικονομία πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια οικονομία? Γιατί λέμε ότι δεν παράγουμε? Τι μας εμποδίζει να παράξουμε? Αυτό που λέτε εσείς έτσι κομψά, εδώ η φίλη μου η Ελπίδα στο Twitter μου λέει μπλα 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 μπλα. Έτσι. Τι θα κάνετε να το αλλάξετε? Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουμε λοιπόν βασικούς πυλώνες οικονομίας. Πώς είναι η ναυτιλία? Πώς είναι ο τουρισμός? Όπως είναι η μεταποίηση τροφίμων, η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός. Τα έχουμε προσπεράσει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας επισταμμένα και με σχεδιασμό. Τι μπορεί να παράξει αυτή η χώρα? Λέμε μόνο δεν μπορούμε να παράξουμε. Καταγράφουμε ελλείμματα, και άμα τους πεις γιατί καταγράφουμε ελλείμματα και γιατί δεν παράγουμε, γιατί έτσι είμαστε. Έχουμε δηλαδή μία μειονεξία αυτή η χώρα, λες και την έχει εκγενετήσει. Δηλαδή είναι μοίρα αυτού του τόπου, είναι να είναι μειονεκτική. Ότι δεν μπορεί να παράξει, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Καταρχάς έχει τίτλο σήμερα η εκπομπή «Ο Εφιάλτης των Νέων». Επειδή η λέξη «Εφιάλτης» είναι συνυφασμένη με τη λέξη «προδοσία», θα μπορέσουμε να πούμε το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή συναισθάνεται ότι έχει κάνει μια προδοσία απέναντι σε αυτούς όλους τους δίπλα μας, τους νέους ανθρώπους? Έχει σταθεί έντιμα απέναντί τους? Σε σχέση με τους γονείς τους, σε σχέση με τη σπουδή τους, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τους, φέρανε στον κόσμο οι γονείς και ανέλαβε το κράτος να τους κάνει τι? Να τους χρησιμοποιήσει σαν στοιχείο πελατειακών σχέσεων ή να τους πάει παραπέρα, να τους δημιουργήσει σαν, να τους χρησιμοποιήσει σαν δυναμικό για να γίνουν παραγωγικές δυνάμεις για τη χώρα, για το μέλλον του τόπου και για τους ίδιους προσωπικά? Ή θέλει να τους εξαφανίσει? Ή θέλει να κάνει παιχνίδια? Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου μπορούμε να αποδείξουμε ότι τελικά το κράτος λειτουργεί εναντίον της κοινωνίας και εναντίον των νέων. Στο διατάφτα. Λύσεις. Στο διατάφτα είναι ουσιαστικά. Λύσεις. Στις λύσεις, βεβαίως. Στο ζητούμενο λοιπόν να κοιτάξουμε τους πυλώνες της οικονομίας, στους οποίους μπορούμε να βασιστούμε και να υπάρξει σχεδιασμός άμεσος. Άμεσος σχεδιασμός στο πώς θα παράξουν, θα δημιουργήσουν, θα βρούμε πηγές που θα παράξουμε πράγματα. Και λέτε έναν τρόπο να επιστρέψουμε στις παραδοσιακές μας πρωτογενείς παραγωγή. Η πρωτογενής παραγωγή της χώρας. Γιατί θα πρέπει να εισάγουμε σκόρδα και κρεμμύδια και πατάτες από την Αλγερία και από τα λοιπά? Γιατί δεν παράγουμε? Γιατί δεν παράγουμε? Μήπως ξαφνικά γιατί η Γερμανία έκανε συμβόλαιο με την Αλγερία για ανταλλαγή προϊόντων και είπε στην η Ελλάδα να εισπράττει από την Αλγερία, να εισάγει από την Ελλάδα, από την Αλγερία, κρεμμύδια και σκόρδα?